Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω εδώ στο κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση με τον συνάδελφο Στέλιο Χρυσοστομίδη, όπου θα συζητήσουμε πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν άμεσα με την Ελλάδα, όπως τι γίνεται με τα Σκόπια, μία προειδοποίηση πολύ σημαντική από τη Ρωσία, η οποία αναφέρεται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά στην Ορθοδοξία και στην Κωνσταντινούπολη. Θα μιλήσουμε και για όσα λένε οι Ρώσοι τα τελευταία 24 ώρα με τις κυρώσεις, με τις εξελίξεις που έχουμε στο Ουκρανικό, όπως και επίσης θα δούμε για ποιο λόγο ο Έλον Μάσκ ζήτησε την ποινική δίωξη του Φάουτσι, δηλαδή του Τσιόδρα της Αμερικής, του αντίστοιχου Τσιόδρα της Αμερικής. Στέλιο, σε καλωσορίζουμε και πάλι. Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Θα ξεκινήσουμε με τα Σκόπια. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, είχαμε μία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ουσιαστικά είναι μία επανάληψη. Τα έχουν ξαναπεί και τα προηγούμενα 24 ώρα, αλλά βγήκε ο Κυριάκος και έστειλε ένα μήνυμα προειδοποίηση στα Σκόπια να σεβαστούν τη συμφωνία των Πρεσπών και να χρησιμοποιούν μόνο το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, από εκεί που υποσχόταν αυτή η κυβέρνηση πριν εκλεγεί, έτσι, ότι αν της δοθεί η ευκαιρία θα κυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών, εδώ βλέπουμε ότι ενώ της δίνεται η πιο τέλεια ευκαιρία, θα έλεγα, τελικά καταλήγει στο να παρακαλάει τα Σκόπια να ονομάζονται με την ονομασία που συμφώνησε και έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα. Ναι, ακριβώς. Να παρακαλάει να τηρηθούν αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί, έτσι, αυτά τα οποία έχουν αναγραφεί ρητά στη συμφωνία. Αυτό λοιπόν δεν έχει νόημα να το κάνει τη στιγμή που έχει βγει αυτή η συμφωνία των Πρεσπών και έλεγαν οι ίδιοι ότι εάν την παραβιάσουν, ξεκάθαρα δεν το είχαν πει, εάν παραβιαστεί η συμφωνία θα μας δώσουν την καλύτερη ευκαιρία να την καταργήσουμε. Ναι, συγκεκριμένα, έτσι, και συγκεκριμένα είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο και μία δήλωση του Άδωνη που έλεγε για το ΒΜΡΟ, που είναι το ακραίο, ότι την προηγούμενη φορά δεν κέρδισαν και τι να κάνουμε, ότι αν είχαν κερδίσει αυτοί που είναι οι ακραίοι και αρχίσουν πάλι και λένε Μακεδονία σκέτο, άρα θα είναι τέλεια ευκαιρία για να την ακυρώσουμε. Εδώ τους παρακαλάνε. Ναι, αλλά την ευκαιρία την είχαν στο πιάτο και βλέπεις ότι δεν. Δηλαδή τι, παρακαλάς, κάνεις σύσταση. Άρα λοιπόν, σίγουρα εδώ πέρα ενέπαιξαν τον κόσμο τους, το λαό. Όλο, ποιο κόσμο τους, όλο το λαό. Για να το κλείσουμε κιόλας, είναι μια αποκάλυψη που κάναμε στο προηγούμενο το Στέλιο. Είναι ένα ιδιωτικό Ινστιτούτο. Θα σας έχω στο τέλος και το βίντεο αυτό για να ανατρέξετε να δείτε τις περισσότερες λεπτομέρειες. Ιδιωτικό Ινστιτούτο εδώ στην Ελλάδα που ασχολείται με θέματα φυσικών καταστροφών και συνεργάζεται άμεσα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σε ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς ο άλλος χρηματοδότης, ο έτερος, θα είναι το κράτος, υποθέτω εγώ, και να μιλάει για ένα πρόγραμμα που θα μεταδοθεί σε πέντε διαφορετικές γλώσσες. Και η μία εκ των οποίων είναι τα μακεδονικά. Έτσι, και μετά ζητάμε εμείς από τα Σκόπια να λέγονται Βόρεια Μακεδονία. Έσχος και ντροπή, και απορώ πως δεν έχει αποσυρθεί και πως δεν έχουν ζητηθεί και ευθύνες. Άρα ποιος κοροϊδεύει ποιον. Σωστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέματα που έχουν να κάνουν άμεσα με την Ελλάδα. Υπάρχει, Στέλιο μου, μία προειδοποίηση από τον Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος λέει τα εξής, ότι η Δύση θέλει να ζημιώσει ανεπανόρθωτα την Ορθοδοξία, ναι, και να βρεθεί ο Ορθόδοξος κόσμος υπό την ηγεσία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος, όπως λέει ο Λαυρόφ, βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο των ΗΠΑ και εξαρτάται οικονομικά από αυτές και εκπληρώνει όλα τους τα καπρίτσια. Αυτά λέει ο Λαυρόφ. Είναι. Επίσης, άλλη προειδοποίηση από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δηλαδή από τη στιγμή, γιατί ξέρεις, έγινε και χτύπημα εντός ρωσικού εδάφου, ενός διελιστηρίου ρωσικού με ντρόουν, τώρα αυτό σε συνδυασμό με κάποιους βαλιστικούς πυράβλους που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα τα πούμε βέβαια και για τον Πατριάρχη, μην ανησυχείς, δεν θα τα αφήσουμε ασχολίαστο, αλλά να το πάρουμε όλο το φάσμα. Αυτό λοιπόν το χτύπημα με ντρόουν του δηληστηρίου μέσα σε ρωσικό έδαφος με την ευκαιρία αυτή, σύν το ότι έχουν στείλει Άγγλοι και Αμερικανοί βαλιστικούς
πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που μπορεί να πρίξουν το ρωσικό έδαφος, βγήκαν οι Ρώσοι και είπαν ότι, και η Ζαχαρόβα, ότι παίζετε με τη φωτιά, θα δείτε πολύ σύντομα το αποτέλεσμα και μας δίνετε το δικαίωμα να πλήξουμε, λέει, και στόχους εκτός Ουκρανίας. Δηλαδή εδώ η δουλειά αρχίζει και δεν κλιμακώνεται απλά, τώρα αρχίζει και φουντώνει με αυτές τις ενέργειες. Το λόγο το ξέρουν κάποιοι. Αυτό που τώρα που μου ανέφερες για τον Πατριάρχη, τι να σου πω, έχουμε δει εικόνες, τις έχεις δει και εσύ, με τη λεγόμενη πανθρησκεία και τις λειτουργίες που κάνουν, έτσι δεν είναι, μέσα σε ναό, με διάφορους άλλους θρησκευτικούς ηγέτες. Έρχεται λοιπόν μια ευθεία προειδοποίηση τώρα και συνδέουν, αν θέλεις, την ορθόδοξη πίστη με όλο αυτό το οποίο γίνεται. Εγώ απλώς ήθελα να υπενθυμίσω ότι και οι Ρώσοι, γιατί τέτοια μηνύματα είχαν έρθει και από άλλες ορθόδοξες χώρες τουλάχιστον, ότι τότε που ψηφίστηκε με αυτή την κυβέρνηση ο γνωστός γάμος, για να μην... Ναι, καλά κάνεις και το λες αυτό. Και μας συμπεριφερθεί αναλόγως στην πλατφόρμα. Ναι. Είχε επισημανθεί ότι είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα που ψηφίζει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι σε συνέχεια αυτό το μήνυμα που στέλνει ο Λαβρόφ για ανεπανόρθωτη ζημιά στην Ορθοδοξία, που η Ορθοδοξία στήριζε και στηρίζει, δεν μιλάω για την επίσημη εκκλησία που κάνει πολιτική, αλλά η Ορθοδοξία αντιδρούσε σε αυτό και δεν ήθελε ποτέ να ψηφιστεί ένας τέτοιος νόμος. Είδες όμως τελικά τι έγινε και το επισημαίνουν, δηλαδή μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή το επισημαίνουν οι Ρώσοι αυτό και εδώ υποτίθεται ότι έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα, μια συντηρητική κυβέρνηση, η οποία προβαίνει σε αυτή την... Τώρα και εγώ πρέπει να περιορίσω τι λέω και πώς το λέω. Εντάξει, καταλαβαίνουν λοιπόν τον γάμο λοιπόν αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι θα μπορούν να υιοθετούν και παιδιά. Και βλέπεις τώρα ότι έρχονται και το επισημαίνουν, σου λέει, εμείς έχουμε ένα άλλο τρόπο ζωής. Προχτές βγήκαν και μίλησαν ότι η Eurovision δεν ήταν διαγωνισμός τραγουδιού, ήταν ένα τελετουργικό, αν θυμάσαι. Θανεστική τελετή, το είπαν ξεκάθαρα. Το είπαν ξεκάθαρα. Βλέπεις λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε, πλέον διαμορφώνονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και θέλω να σου επισημάνω κάτι πολύ σοβαρό. Ποιος έκανε, Θάνο, μάγκα τον Πούτιν και τη ρωσική οικονομία? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο χρήσιμος ηλίθιος. Ξεκίνησα να τα λέω πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ότι, κύριοι, προσέξτε, δεν μπορείτε να κάνετε για άλλη μια φορά το χρήσιμο ηλίθιο στην Ευρώπη. Έχει υποστεί δύο παγκόσμιους πολέμους η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Ναι, καλά το λέω, γιατί δεν υπήρχε ένωση τότε. Και σιγά την ένωση που υπάρχει και τώρα, δηλαδή. Βλέπεις, ο καθένας κοιτάει τα δικά του. Αλλά λέω και τρίτη φορά πεδίο μάχης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Λέω, τζάμπα, νομίζεις αντιδρούσαν οι Γερμανοί επιχειρηματίες μόλις ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τις κυρώσεις? Τώρα το νιώθουν στο πετσί τους. Και ο Γερμανός δεν είναι Έλληνας. Και γράψτε το αυτό που σου λέω. Και άλλοι λαοί ευρωπαϊκοί δεν έχουν την ανοχή που επιδεικνύει, Θάνο μου, πλέον ο Έλληνας. Δεν μπορούν να υποφέρουν αυτά που υποφέρουμε εμείς. Θα μπούμε αργότερα σε αυτό το θέμα. Έτσι, για το τι πουλιέται στην Ελλάδα, πόσο πουλιέται και ποιος είναι ο πληθωρισμός. Αλλά ξαναλέω, Θάνο, ποιοι έκαναν μάγκες τη ρωσική οικονομία? Οι κυρώσεις. Ο χρήσιμος ηλίθιος που τίνει να γίνει και κρίσιμος ηλίθιος. Δηλαδή, πας και χτυπάς πυροβολά στα πόδια σου. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησα πρώτος και έλεγα πυροβολά στα πόδια σου για να απειλήσεις τον εχθρό σου, τον υποτιθέμενο αντίπαλό σου, εχθρό σου, πες τον όπως θέλεις. Ποιος τιμωρήθηκε τελικά? Τα στοιχεία έδειξαν ότι η ρωσική οικονομία πέρυσι ήταν η πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Θα είχαν γίνει ποτέ αυτά? Έσπρωξαν, Θάνο μου, τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Αυτό που προειδοποιούσε δηλαδή ο Χένρι Κίσιγκερ, μια για αυτούς ηγετική φυσιογνωμία, έτσι τουλάχιστον στη διπλωματία, το έκαναν. Και τους είπε, προσέξτε, τα κατάφεραν, μην παραβείτε την τελευταία κόκκινη γραμμή. Αφήστε την Ουκρανία να μην έχουμε το ίδιο, ούτως ή άλλως έχει περικυκλωθεί η Ρωσία από το ΝΑΤΟ με τις γειτονικές χώρες και όμως την έσπρωξαν στην αγκαλιά της Κίνας. Είδαμε και την επισημοποίηση αυτής της σχέσης των δύο κρατών. Ακριβώς αυτό. Που είχαμε προσφάτως με τον Πούτιν και τον Σι Τζιπίνγκ. Και να αναφέρω και κάτι εδώ που είπε η Ζαχάροβα για το θέμα των κυρώσεων. Είπε πως μετά από δύο χρόνια των ασκήσεων με τις κυρώσεις, εννοεί δηλαδή ότι ένα πείραμα που δεν τους βγήκε, κάπως έτσι το καταλαβαίνω, οι αντισυμβαλόμενοι μας συνειδητοποιούν ότι αυτό που αποκαλούν κυρώσεις είναι τελικά
μια χαζή προσπάθεια να βλάψουν τη Ρωσία και πως λέει αυτοί που ζημιώνονται τελικά είναι οι αυτοί τους, ο πληθυσμός τους και η δική τους ανάπτυξη. Και επειδή έλεγες πριν για τη Γερμανία, να θυμίσουμε, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, εγώ τα αναφέρω κάθε τόσο, ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολλά εργοστάσια και μεγάλες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο η μία μετά την άλλη και δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες ότι έχουν οι Γερμανοί το πρόβλημα, απολύονται κάθε τόσο χιλιάδες εργαζόμενοι. Ακριβώς, Η Γερμανία που είναι η ναυαρχίδα, θεωρείται, της οικονομίας όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ανέκαθεν η ατμομηχανή της Ευρωζώνης. Να σου πω τώρα πάνω σε αυτό για να το κλείσουμε πολύ γρήγορα. Ναι. Εμένα με εξέπληξε, Θάνο, η δήλωση του πρώην επικεφαλής συμβούλου του Μπόρις Τζόνσον, του Βρετανού Πρωθυπουργού. Αναφέρομαι στη δήλωση του Ντόμινικ Κάμινγκς, ότι τι κάναμε τελικά, λέει, τι του κάναμε του Πούτιν, το αποδείξαμε ότι όντως είμαστε ένα μάτσο κλόουν. Αυτά είναι εκφράσεις που δεν βγαίνουν έτσι εύκολα από κάποιους συμβούλους πρώην πρωθυπουργών. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπόρις Τζόνσον ήταν αυτός ο οποίος τορπίλησε τη συμφωνία που πήγε να επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έτσι. Το να βγαίνει τώρα ο κορυφαίος του σύμβουλος και να λέει ότι είμαστε ένα μάτσο κλόουν και το μόνο που καταφέραμε ήταν να σπρώξουμε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Λοιπόν, αυτό, Θάνο, δεν ήθελε και ιδιαίτερη ευφυΐα, έτσι, για να το καταλάβουμε. Το θέμα αυτό... είναι... Ναι. Το θέμα είναι εδώ, Στέλιο, δεν λέω ότι μπορείς εσύ να τα απαντήσεις, νομίζω είναι δύσκολο να το απαντήσει οποιοδήποτε από εμάς. Γιατί εφόσον υπάρχουν τα στοιχεία τα οικονομικά, υπάρχουν τα στοιχεία της διπλωματίας που δείχνουν η Ρωσία να είναι πρώτη στην οικονομία, να έρχεται κοντά με την Κίνα. Για ποιο λόγο, εφόσον πλέον, όπως λέει και η Ζαχάροβα μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε, κυρώσεων, φαίνονται πια τα αποτελέσματα, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Για ποιο λόγο εμένουν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμένουν στην ίδια ακριβώς γραμμή και την κάνουν και χειρότερη. Εγώ αυτό δηλαδή δεν μπορώ. Πού αποσκοπούν να μας δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα, γιατί θα πούμε εδώ σε λίγο τα στοιχεία για την Ελλάδα και την ακρίβεια που είμαστε υπερπροταθλητές. Λέω, μήπως εκεί θέλουν να οδηγήσουν, να μην οι πληθυσμοί να μην καταναλώνουν όπως πριν. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει και σχέση με το περιβάλλον. Μην δίνει σημασία. Στέλνω, λέω κάτι δικά μου. Εγώ. Όχι, δεν είναι δικά σου. Και αυτό το σενάριο παίζει και το άλλο σενάριο παίζει που έχω πει επανειλημμένως για το ξεφούσκωμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής φούσκας. Γιατί τώρα βλέπουμε ότι δημιουργούνται καινούργια χρηματοπιστωτικά κέντρα και περνάει σαφέστατα προς την Ασία πλέον. Οι μεγαλύτεροι, αν θέλεις, και οι τζίροι και όλες οι δραστηριότητες και τα αποθεματικά τους, όχι μόνο σε χρυσό. Λοιπόν, επομένως υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ένα είναι αυτό που είπες, δεύτερο είναι αυτό που σου λέω και βεβαίως θα μπορούσαμε να κάνουμε ώρες συζήτηση, αλλά να είσαι σίγουρος ότι αν τα συζητούσαμε ελεύθερα θα είχαμε πρόβλημα. Ξέρεις από τι. Ξέρω από τι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα στοιχεία αυτά που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι υπερπροταθλήτρια στην ακρίβεια στα τρόφιμα. 30,28% στα τρόφιμα είναι η ακρίβεια από την έναρξη της πληθωριστικής κρίσης στη χώρα μας, αυτό λένε τα στοιχεία, έναντι 26,6% για την Ευρωζώνη. Μιλάμε δηλαδή για έναν πληθωρισμό υπερδιπλάσιο που τρέχει ετησίως στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Και λέγεται πως γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ζήτησε πλέον και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο... ότι αυτό που συζητάγαμε, μου το είπες και εσύ, Στέλιο, υπάρχουν πράγματι, το έχουμε δει, μεγάλες πολυεθνικές, που εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο, για να τα αρπάζουμε... 100 και 150 και 200% παραπάνω, πολλούν τα προϊόντα τους. Μάλιστα. Σε σχέση, σχέση με ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα Πορτογαλία, Βρετανία, Γαλλία... Είναι απίστευτο το πώς κατορθώνουν και κάνουν αυτές τις πωλήσεις στη χώρα μας τη στιγμή που ο μέσος, δηλαδή μεσοσταθμικά ο βασικός μισθός εδώ του Έλληνα είναι πολύ μικρότερος από αυτές τις χώρες. Δηλαδή θα περίμενε κανείς, αυτό θέλω να σου πω, να εύλογα να συρρυκνώνουν κάπως το κέρδος τους σε μια χώρα που έχει συρρυκνωθεί ο μισθός. Και εδώ βλέπεις το αντίθετο. Έχει συρρυκνωθεί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα και πουλάνε σε υπερδιπλάσιες. Δεν θέλω τώρα να πω παράδειγμα, γιατί θα κάνω διαφήμιση σε πολυεθνική εταιρεία. Συγκεκριμένο προϊόν που πωλείται 200, μάλλον 500
τόσο ευρώ εδώ, στο εξωτερικό πωλείται 250. Στη Γερμανία 259, εδώ 520. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Τα παραδείγματα ονομαστικά με το ποιες πολυεθνικές συμβαίνει αυτό δίνονται κάθε τόσο όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει τα πρόστιμα που τους βάζει για αυτό το λόγο. Αλλά το θέμα είναι, τα πρόστιμα είναι τιμωρητικά? Γιατί μήπως θα έπρεπε να είναι τα πρόστιμα από πριν να έχουν ανακοινωθεί, ότι όποια εταιρεία πολυεθνική πιαστεί εδώ στην Ελλάδα να κάνει αυτό το πράγμα, θα υπάρχει πρόστιμο να υπάρχει ένα συντελεστής. Τόσο επί του τζίρου που κάνει. Ακριβώς. Okay, αν τους βάλεις δηλαδή 100.000 ευρώ πρόστιμο και αυτοί από αυτή την ιστορία βγάζουν 1 εκατομμύριο παραπάνω, δεν θα συνεχίσει ο άλλος να το κάνει. Και ακριβώς. Επειδή και ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στις άλλες χώρες, κάνουμε τη σύγκριση. Πρέπει να κάνουμε και τη σύγκριση, όπως σωστά είπες, με το χαμηλό μισθό που έχουμε εδώ, αλλά και από τους υψηλότερους, εγώ θα πω, για να μην πω ότι είναι και ο υψηλότερος, ναι, που μπορεί να είναι έτσι, συντελεστής ΦΠΑ στα τρόφιμα. Γιατί είπες πριν για την Πορτογαλία, η Κύπρος, αυτές οι χώρες έχουν πάρει μέτρα μείωσης του ΦΠΑ ή και μηδενισμού, έστω για ένα διάστημα. Δεν μπορεί λοιπόν, υπάρχει το πρόβλημα, δεν θα τα ρίχνουμε συνέχεια στο ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, που είναι σε ένα βαθμό, ή στις κακές πολυεθνικές, που είναι σε ένα βαθμό. Λοιπόν, να πάμε. Αν εσύ, Θάνο, μια κουβέντα πάνω σε αυτό και το κλείνουμε. Αν εσύ πουλάς νοθευμένη βενζίνη και σε πιάσουν 5 φορές και σου δώσουν, ας πούμε, ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ ανά φορά και εσύ πληρώσεις μέσα σε μια χρονιά 50.000 και τα υπερκέρδη σου είναι 500.000, ενοχλείες ένα αυτό, θα συνεχίσεις να το κάνεις. Να μην πούμε. Σου κλείνει το μάτι. Σου κλείνει το μάτι δηλαδή η κυβέρνηση. Κάνε εσύ αυτό, αλλά εγώ. Εντάξει, θα σου βάζω μικρά πρόστιμα και εσύ βγάζει υπερκέρδη. Λοιπόν, και, νομίζω ότι τα έχει καταλάβει αυτά ο κόσμος. Ναι. Και ενώ εσύ ως κράτος έχεις το μεγαλύτερο συντελεστή, είναι ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Γι' αυτό και η βενζίνη και τα καύσιμα. Ασφαλώς. Είναι πάλι, είμαστε από τις πιο ακριβές. Μην λέμε μόνο για τα τρόφιμα. Ασφαλώς είμαστε. Με τους χαμηλούς μισθούς που έχουμε αυτούς. Ακριβώς. Πάμε τώρα και σε ένα ακόμα θέμα. Θα έχεις παρακολουθήσει και εσύ, Στέλιο μου, από πριν το Πάσχα και κατά τη διάρκεια του Πάσχα, που είχαμε αυτή την επίσημη ομολογία της AstraZeneca για αυτά που προκάλεσαν τα δικά της συσκευάσματα, να το πω έτσι. Ναι, βέβαια. Έχουμε, λοιπόν, υπάρχουν και εδώ και κάποιες αντιδράσεις, έτσι, από κάποιους που λένε, που έχουν αρχίσει τα αυτοφασκελώματα. Ήθελα και το έκανα και κάποιοι μας προειδοποιούσαν και τα έλεγαν και δεν τους ακούσαμε. Πάμε τώρα όμως στην Αμερική, γιατί και εκεί έχουμε μία πολύ σημαντική εξέλιξη που σχετίζεται με όλα αυτά, καθώς ο Elon Musk ζήτησε την ποινική δίωξη του Αμερικανού, του αντίστοιχου Αμερικανού τσιόδρα, το πούμε έτσι, του Φάουτσι. Mm-hmm. Μετά την παραδοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούσαν έρευνα για αυτά τα καλούδια εκεί στην Κίνα, στο εργαστήριο της Γιουχάν. Ναι. Αυτό λοιπόν αποκαλύφθηκε στην ειδική επιτροπή του Κογκρέσου. Το είχαμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εδώ τώρα έχουμε όμως μια επίσημη παραδοχή ότι όντως αυτό συνέβαινε. Και το θέμα είναι ότι ο Φάουτσι, όσες φορές τον είχαν ρωτήσει, έβγαινε και έλεγε ότι αρνείτο ότι υπήρχε τέτοια χρηματοδότηση και σύνδεση της Αμερικής με αυτό το καλό εργαστηριάκι από την Κίνα. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και εδώ στην Ελλάδα έχουμε φωνές που είναι λογικό και νομικό επακόλουθο που αντιδρούν και λένε ότι μήπως θα πρέπει όλοι αυτοί που μας έλεγαν και αυτοί που δεν έχουν ασυλία. Αυτοί που δεν έχουν ασυλία. Που έβγαιναν και έλεγαν στον κόσμο και τον παρότριναν και τον πίεζαν και τον υποχρέωναν να πάει να κάνει όπως αυτό της AstraZeneca. Δεν μπορεί κάποιος, Στέλιο μου, αυτή τη στιγμή να κινηθεί νομικά εναντίον τους, λέω εγώ. Όπως είπε ο Έλον Μάσκ για τον Φάουτσι. Σαφέστατα. Καταρχήν πρέπει να σου πω, Θάνο μου, ότι στη γερουσία δεν παίζουν. Δηλαδή και το Κογκρέσο πραγματικά έχει κάποιους γερουσιαστές που αν δεις τον τρόπο που ανακρίνουν μέσα στην Επιτροπή και στο παρελθόν το Φάουτσι, αλλά και άλλους, έχουν ουσιαστική εξουσία. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι εδώ, ας πούμε, οι θεσμοί. Να μην πω η υπερεξουσία. Επομένως έχουν αρχίσει και στριμώχνουν το Φάουτσι και τώρα πια δεν μπορεί να ξεγλιστρήσει, υπό την έννοια ότι βγαίνουν επίσημα στοιχεία πλέον, έτσι, για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Τώρα για αυτό που λες τις νομικές ενέργειες, τουλάχιστον εσύ από ό,τι θυμάμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό είχες επισημάνει το κίνδυνο
ότι κάποια στιγμή αυτοί που δεν έχουν το ακαταδίωκτο, βλέπε κάποιους συναδέλφους μας, έτσι, οι οποίοι στα ίσια παρότριναν τον κόσμο. Τώρα φοβούνται μη δικαιωθούν οι ψεκασμένοι. Ναι, επομένως είδα και τις δηλώσεις του Δήμου του Βερικιού, τον τρόπο που τις έκανε, τη μετάνοια του εν πάση περιπτώσει για το ότι έχει τύψεις, ότι σκέφτεται ότι ίσως επηρέασε πολύ κόσμο. Σαφέστατα επηρέασε πολύ κόσμο και ο Βερίκιος και πολλοί άλλοι συνάδελφοι με αυτό το οποίο έκαναν. Μην ξεχνάς ότι υπήρχε το έγγραφο της Άστρα Ζένεκα, θα στο στείλω, από τον Απρίλιο του 2021. Το γνωρίζεις εσύ αυτό. Βεβαίως. Για προειδοποίησεις. Άρα λοιπόν, Μαγιοκίνης παραδέχτηκε ότι κάποια στιγμή ήταν η γνώση μας αυτό. Και αυτό εδώ μπορεί να επιφέρει κάποια νομική συνέπεια. Και είπε ότι γι' αυτό το λόγο από ένα σημείο και μετά στα πρώτα στάδια στέλναμε μόνο τους ηλικιωμένους να κάνουν το συγκεκριμένο στέλνας. Δηλαδή ποιος επέλεξε αν θα το κάνουν οι ηλικιωμένοι ή όχι και με ποιο κριτήριο άραγε, λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι. Και η δήλωση του Βασίλειου Κωστέτσου ότι δηλαδή το γνώριζε από εργαζόμενο υψηλά, ο οποίος είχε άποψη, σοβαρή, τεκμηριωμένη άποψη για το θέμα των παρενεργειών, είπε ότι ήταν τραγικό λάθος μου, μάλιστα χρησιμοποίησε κάποιες εκφράσεις, ας πούμε, τις οποίες τις έχεις δει, ότι φταίω που τον αγνόησα, γιατί έχω πάθει μεγάλη ζημιά και δέχτηκα προειδοποίηση την οποία την αγνόησα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σιγά σιγά αυτοί που κουνούσαν, κάποιοι που κουνούσαν το δάχτυλο, έτσι, γιατί ήταν κάποιοι πιο διακριτικοί, κάποιοι άλλοι κουνούσαν άσχημα το δάχτυλο, υπό μορφή απειλής, ότι ξέρεις κάτι, πίεσαν πολύ κόσμο, έτσι, και επηρέασαν πολύ κόσμο. Και δεν πίεσαν και επηρέαζαν μόνο τον κόσμο που θα πήγαινε ή δεν θα πήγαινε να κάτσει στην καρεκλίτσα, αλλά πίεζαν και φωνές όπως αυτή, ότι μην λες και την άλλη άποψη, γιατί μετέφερα. Δεν είμαι γιατρός, μετέφερα την επιστημονική άποψη που διατύπωναν αυτοί οι λιγοστοί λαμπροί επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν το έπαιρνα απάνω μου, αλλά πίεζαν και αυτές τις φωνές ότι θα σου κάνουμε, θα σε στείλουμε φυλακή. Τώρα, μάλλον άλλοι είναι για φυλακή. Άλλοι για φυλακή. Θα σου συμπληρώσω, εκτός από αυτές τις λίγες λαμπρές φωνές στο εσωτερικό, όταν προσπάθησα κάποια στιγμή σε μια επικοινωνία μου, εδώ, σε ελληνικό μέσο, συστημικό. Προσπάθησα να τους πω, παιδιά, αν με καλέσετε, θα πρέπει να επικαλεστώ κι εγώ όμως. Αυτό επιβάλλει η δεοντολογία. Έτσι. Το τι έχουν πει δύο βραβευμένοι με Νόμπελ. Ας το αναφέρετε κι αυτό, λέω. Τουλάχιστον να έχετε. Να είναι ισορροπημένο. Ακριβώς. Να τηρήσετε τα προσχήματα ότι εντάξει, ρε παιδάκι μου, υπάρχει η δεοντολογία και η ελευθεροτυπία. Ας πούμε. Όχι. Λοιπόν, τώρα ας υποστούν τις συνέπειες όλοι αυτοί και οι παρουσιαστές. Και οι αρχισυντάκτες οι οποίοι είχαν αυτή την αποκλειστική, γιατί εντάξει, άποψή τους σίγουρα και αυτοί επηρεάστηκαν από κάποιους, για να μην πω κάτι πολύ χειρότερο, Θάνο μου, έτσι. Παίζει και να έχει γίνει κάτι χειρότερο. Να μην το πω εγώ λοιπόν αυτό, να πω όμως, οκ, επηρεάστηκες από κάποιον. Άφησε και κάποιον άλλον να πει ενός ανώτερου. Θα βγάζεις και το Μορτανιέ ψεκασμένο, για να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε και τις λίστες Πέτσα, γιατί πάει το μυαλό μας, μήπως και κάτι άλλο έπαιξε ρόλο και έβγαιναν τόσο ένθερμα και υποστηρίζανε μόνο και αναφέραν μόνο τη μία πλευρά, μονομερός, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, εμείς δεν ξεχνάμε να δούμε ο κόσμος θα ξεχνάει κάθε φορά στην κάλπη. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να δείξει ο κόσμος την αντίδρασή του σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εγώ, κακά τα ψέματα. Τέλειο μου, και θα κλείσω με αυτό, παρατηρώ από τότε που έληξαν τα μέτρα, εδώ για την Ελλάδα μιλάω, παρατηρώ ότι το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτή τη θεματολογία, για κάτι που ήταν πρωτόγνωρο και βιώσαμε για πρώτη φορά, βίωσε η ανθρωπότητα για πρώτη φορά ποτέ στην ιστορία της, ότι για αυτό το κομμάτι το ενδιαφέρον του κόσμου μειώθηκε πάρα πολύ. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Τώρα πώς θα μεταφράζεται στην κάλπη, το είδαμε την προηγούμενη φορά, θα το δούμε και αυτή τη φορά, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Λοιπόν, να πω εδώ πριν σε αποχαιρετήσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να σε έχουμε και σε επόμενο βίντεο, αλλά επειδή έχεις κάποιες ανλημμένες υποχρεώσεις, κατεβαίνεις υποψήφιος νομίζω στις ευρωεκλογές, Τέλειο, με ποιο κόμμα? Κατεβαίνω με τρία κόμματα, χωρίς να έχουμε και κάποιον επικεφαλής. Τρία κόμματα, το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών και το Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα. Τρία κόμματα κατεβαίνουμε, εδώ και μήνες έχουμε συμφωνήσει, γιατί ξέρεις ότι ένα παράβολο 20.000 ευρώ
για έναν ολόκληρο συνδυασμό που αντιστοιχούν 400 ευρώ περίπου και κάτι παραπάνω στον κάθε υποψήφιο. Δεν είναι εύκολο. Τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρωζώνη το παράβολο σε άλλες χώρες δηλαδή είναι 3.000 ευρώ. Επομένως, καλό θα ήταν να ήμασταν όχι τρία, πολύ παραπάνω κόμματα. Πώς λέγεται δηλαδή, πώς ονομάζεται η συμμαχία, κάποιος που μπορεί να επιλέξει. ΚΕΚΑ για το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών, ΑΚΕΛ μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Έτσι ονομάζεται. ΚΕΚΑ, ΑΚΕΛ μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Και είμαι υποψήφιος, τελευταίος όπως πάντα αλφαβητικά. Ευελπιστώ, όπως συνήθως συμβαίνει, να μην είμαι ίστατος στις επιλογές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τις βουλευτικές εκλογές. Το ξέρεις, στο νότιο τομέα, από όλα τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, εξελέγει σε σταυρούς πρώτος. Με τίμησε ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι πρέπει, ανεξάρτητα με ποιον ψηφίζουμε, να ψάξουμε λίγο. Να στείλουμε στην Ευρωβουλή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα υπόβαθρο και ένα παρελθόν. Στέλιο, εγώ θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία, όπως θα ευχηθώ καλή επιτυχία και σε κάθε υποψήφιο ή σε οποιοδήποτε κόμμα κατεβαίνει με τη λογική να υπερασπίσει πρώτα και να προωθήσει πρώτα τα συμφέροντα της Ελλάδας και μετά των υπολείπων. Νομίζω εννοείται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στέλιο μου, ευχαριστούμε και πάλι. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια, Θάνος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.